Αφού φτιάξαμε το χαρμάνι, φεύγουμε για Λουκάνικα. Έλα τα παιδιά να χτυπήσουνε. Τώρα βλέπουμε παραγωγή ροδελών με μπετονιέρα για σπορά δέντρων, φυτών, λαχανόκηπων, θάμνων. Κάνικα, στεγνώξουνε λίγο. Μετά πάμε στο σύστημα εδώ στην πατέντα. Έλα, Ατζελίνα, μπράβο. Πολύ ωραία. Και τα παιδιά δεν στρώνε. Δουλεύουν μέρα νύχτα, 24 ώρες το 24ωρο. Βλέπετε τι κάνω εδώ. Πολύ ωραία. Και όλα αυτά θα πάνε για Κρήτη, παιδιά. Έλα, ρίχνουμε. Μπράβο. Θα μάθεις, δεν πειράζει, σιγά σιγά. Στο επόμενο, αν ρίξεις το από πάνω θα κλείσει, θα τα κατεβάσει. Όλα αυτά περιέχουν σπόρους κτηνοτροφικούς. Υλικά που χρειαζόμαστε: μία μπετονιέρα χωρίς πτερύγια μέσα, 2 κουβάδες αργυλόχωμα κοσκινισμένου, μία χούφτα κοκοφίνικα τρίχες, δηλαδή μία σέσουλα ζεόλιθο, κρατάει υγρασία 20 φορές το βάρος του, 400 γραμμάρια σπόροι διάφοροι λαχανικών ή δένδρων, νερό, ανακατεύω όλα αυτά μαζί μέσα στην μπετονιέρα, γίνεται ζυμάρι, χτυπάω το ζυμάρι 2 λεπτά στα τυχώματα της μπετονιέρας, το βγάζω από την μπετονιέρα το ζυμάρι, χτυπάω μικρές μάζες ή μικρή μάζα από το ζυμάρι να φύγει ο αέρας και πλάθω λουκάνικα. Το ξεραίνω στον ήλιο λίγο, ξεραίνω τα λουκάνικα στον ήλιο λίγο, κόβω ροδέλες και απλώνω να στεγνώξουν για 1 ή 2 μέρες. Καλή επιτυχία! Η εκπαίδευση έγινε στο Κέντρο Φυσικής Καλλιέργειας στο Κλισοχώρι Έδεσας. Όταν μεγαλώσει ο σπόρος θα έχουμε αυτό το αποτέλεσμα. Όταν φυτρώσει ο σπόρος. Καλύτερα η ροδέλα. Το αποτέλεσμα της ροδέλας με το αργυλόχωμα. Διάφορα λαχανικά. Σπέρνουμε και σε βουνά, δέντρα ή θάμνους. Ο Παναγιώτης με τους μαθητές του. Και το τηλέφωνο του Κέντρου Φυσικής Καλλιέργειας, το οποίο είναι στο Κλισοχώρι Έδεσας.
περισσότερες πληροφορίες πατήστε κέντρο φυσικής καλλιέργειας ή και σε αυτό το site Natural Farming. Λοιπόν, πάρτε το ένα κουβά, τώρα από εδώ. Τώρα θα δούμε παραγωγή σβόλων με μπετονιέρα για σπορά λαχανόκηπο, θάμνων ή δέντρων. Εάν μας ξεφύγει περισσότερο λάσπη, βάζουμε σπόρους επιπλέον, έτσι. Βλέπετε τώρα ότι όλοι οι σπόροι ντυλήθηκαν με το πρώτο χρώμα, με το πρώτο στρώμα λάσπης, έτσι. Mm-hmm. Εδώ, για να δείτε. Όλοι. Δεν υπάρχει. Mm-hmm. Λοιπόν, τώρα το θέμα είναι πώς θα χωρίσουμε αυτούς τους σπόρους. Είναι μια μάζα τώρα, έτσι. Εδώ κάνουμε ένα σάντουιτς. Κάτω χώμα, πάνω χώμα και στη μέση σπόροι με λάσπη. Λοιπόν. Βάλτε ένα ξυλαράκι. Βάλτε ένα ξυλαράκι για να κάτσει. Θέλω πιο μεγάλη κλίση της μπετονιέρας γιατί έτσι δουλεύω εύκολα. Βάλτε ένα ξύλο κόντρα. Όχι, βάλτε αυτό το. Ποτέ δεν το τεινάζω. Αυτό το πράγμα σηκώνει σκόνη. Άμα κάνετε 10 μπετονιέρες θα έχετε γεμίσει αργυλόχο με τα πνευμόνια σας. Απλά είναι αποφέτω και απλώνω με το χέρι μου για να χρησιμοποιηθεί σαν επιφάνεια για να βάλω τη λάσπη μου. Πάντοτε το κουβά τον έχω δίπλα από την μπετονιέρα. Οι περισσότεροι κάνουν αυτό το πράγμα, το κουβαλάνε στη μέση, πέφτουν οι μισοί σπόροι κάτω. Κάνω πάντοτε συστηματική δουλειά. Προσέχω να μην υγράνω τα τυχώματα της μπετονιέρας, να πάει πάνω στη μάζα του χώματος. Γιατί αλλιώς μετά θα κολλάνε σβόλοι. Τους αλευρώνουμε δηλαδή. Ναι, ήθελε λίγο, έχει λίγο νερό. Δεν είναι. Ρίξε με μια φρέζα ακόμα. Μια, πολύ. Το που λέγαμε. Το σκουπίζω καλά, έτσι. Το ίδιο μείγμα μπορείτε να κάνετε να έχετε τριφύλι με λάσπη, μπορείτε να έχετε καρότα με λάσπη, ακόμη και μικρή σπόρη γίνονται. Good. Πάτε το αυτό. Και τώρα βάζω από πάνω χώμα. Εδώ παίζει ρόλο η εμπειρία, δηλαδή με το μάτι υπολογίζω, γιατί αν ρίξω πολύ χώμα θα περισσέψει και θα μείνουν άδειες βόλοι. Δηλαδή θα είναι χώμα που θα τυλίγεται, θα μεγαλώνει, θα γίνεται σβόλος, αλλά θα είναι κενός μέσα. Οπότε με το μάτι το υπολογίζω. Εάν θέλω, βάζω όπως αρχίζει και περιστρέφεται την μπετονιέρα και πατάω με την παλάμη μου για να τα χωρίσω ένα-ένα, νιώθω την υγρασία. Αν είναι πολύ υγρά, ρίχνω χώμα με το άλλο χέρι κατευθείαν. Αν είναι στεγνά, προχωράω κανονικά. Εδώ δηλαδή τώρα περίπου καταλαβαίνω. Έλα, Λουκά. Μπορεί το πάνω στρώμα να είναι περισσότερο χώμα, μπορεί το κάτω, δεν έχει καμιά σημασία. Η συνολική ποσότητα όμως να είναι αρκετή για να μπορώ να τη δουλέψω. Πάμε. Έχω και ένα... Το σώμα μου είναι όρθιο, ποτέ δεν κάνω αυτό το πράγμα. Αν το κάνω μισή ώρα έχω τελειώσει, η μέση μου θα είναι... Λοιπόν, πατήστε από κάτω.
Τρόμπα, κράτα τρόμπα. Από κάτω έχει ένα μοχλό. Αυτό, κουμπάκι. Με τρόμπα. Πάρα με τρίζα, πάρα με τρίζα. Να είσαι έτοιμος με την τρόμπα. Να σου πει για νερό. Νιώθω ότι είναι υγρό, άρα ρίχνω χώμα. Η παλάμη ανοιχτή όπως πάει προς τα πάνω το τεμό. Πάρε λίγο γκάζι, γκάζι ρίξε. Θα σβήσει. Τον αέρα ρε παιδιά, κάτι... Τον αέρα. Όχι ρε παιδί, την πεταλούδα εκεί μετακίνησε λίγο. Βγάζει ρε παιδί, έτσι να σβήσει. Άμα κάνω. Ανοίξτε τώρα το νερό και ρίχνουμε χώμα. Ψεκάζουμε και ρίχνουμε. Το μουσκεύουμε καλά. Ψεκάζουμε στη μέση της μάτας. Το κέντρο, όχι στα τυχώματα. Δεν θέλουμε να υγραθούν και να κολλάνε μετά οι πόλοι. Και από κοντά έχουμε νερό. Μόλις πάνε να κολλήσουν, ρίχνουμε το νερό. Βάλτε σε μια βάση. Βάλτε λίγο πιο ψηλά. Βάλτε μια κλούβα κάτω. Μια κλούβα. Στη συνέχεια ρίχνω αργυλόχωμα. Ανακατεύω με την μπετονιέρα μου. Μετά κοσκινίζω το μείγμα. Για να βγάλω το περιττό χώμα. Το ρίχνω καθαρό στην μπετονιέρα. Ρίχνω νερό. Δηλαδή καταβρέχω, μετά αργυλόχωμα. Πάλι ρίχνω νερό, καταβρέχω, στο κέντρο της μάζας των σπόρων, μετά αργυλόχωμα. Καταβρέχω πάλι, αργυλόχωμα. Καταβρέχω, αργυλόχωμα. Μπορώ να ρίξω και ζεόλιθο για υγρασία, να κρατάει μέσα ο σβόλος. Όταν μεγαλώσουν οι σπόροι με τις επικαλύψεις που έχω κάνει με το αργυλόχωμα, χτυπάω 5 λεπτά το μείγμα στην μπετονιέρα. Απλώνω να στεγνώξουν οι βόλοι. Ίσως μία ή δύο μέρες. Και καλή επιτυχία. Το αποτέλεσμα. Μια πραγματική ζούγκλα. Δάφνη, μουσμουλιές, χωρίς καλλιέργεια όλα αυτά. Λιγούστρο, ένα τεράστιο λιγούστρο. Πρώτη φορά το βλέπουμε. Βάγες.
πλάτανος. Πάμε στο μονοπάτι. Εδώ τρέχουν τα νερά. Λίμνη τόπος. Και βλέπουμε μια θέα του κτήματος. Όπως βλέπετε, δεν κλαδεύουν, δεν οργώνουν, δεν βοτανίζουν. Όλα είναι μόνα τους. Και το υπέροχο ρόδι. Εάν παρακολουθήσετε καλά και μάθετε όλες τις λεπτομέρειες, θα γλιτώσω από τα τηλέφωνά σας, γιατί περισσότεροι δεν προσέχουν εδώ. Με παίρνουν τα τηλέφωνα για να πούν πράγματα που τα λέμε εδώ, έτσι. Γι' αυτό λοιπόν δώστε λίγο προσοχή, για να μην ταλαιπωριέμαι κι εγώ με τις ώρες, να εξηγώ τηλεφωνικά τώρα για τον Βόλο. Δεν γίνεται. Μπορούμε και να το ρίξουμε και έτσι αν θέλουμε. Αν γίνει μια πλάκα δεν έχει νόημα. Πόσο γίνει. Στο βίντεο που ακολουθεί θα δούμε παραγωγή σβόλων και ροδελών για σπορά με την χρήση μιας λεκάνης ή κουβά. Ποιότητας φυτό, έτσι. Αν έχει λιγότερο θα διαλύεται πιο εύκολα, άρα κινδυνεύει να εκτεθεί περισσότερο. Τίποτε δεν είναι λάθος. Ακόμη και αν μέσα στον ίδιο σβόλο έχει 2 και 3 σπόρους, είναι εντάξει. Δεν ισχύει η θεωρία του ανταγωνισμού του Δαρβίνου, έτσι. Μπορούν να συμπορευτούν και 2 και 3 φυτά μαζί. Λοιπόν, ανοίξτε λίγο. Λίγο αν θέλετε δέστε, σταματήστε λίγο. Α, έκανε λουκάνικα. Το λουκάνικο το σχηματίζουμε με αυτόν τον τρόπο, με πολύ γρήγορες κινήσεις. Και μετά το ρολάρουμε πάνω σε μια λεία επιφάνεια. Και αν θέλουμε, ανοίξτε να τα βλέπουν όλοι. Αυτό βλέπετε είναι ένα απλό εργαλείο, μπορούμε να το πάμε και στην Αφρική και οπουδήποτε. Με αυτόν τον τρόπο μπορούμε να κόψουμε ροδέλες. Δηλαδή το βάζουμε πάνω στην επιφάνεια και πατώντας βλέπετε έχουμε τις ροδέλες αυτές. Αυτή είναι η σβόλη που χρησιμοποιούμε πια από εδώ και πέρα και θα συζητήσουμε τα πλεονεκτήματά της, έτσι. Σε σύγκριση. Και για χωράφια, να γελώσετε τη μέρα. Κάντε λοιπόν και πιο μικρούς, γιατί έχουμε μικρούς σπόρους, έτσι. Και αυτός ο σβόλος είναι εντάξει, το μέγεθος. Ακούστε μισό λεπτό. Και αυτός ο σβόλος είναι εντάξει. Και αυτός ο σβόλος είναι εντάξει. Έτσι και μικρούλης. Αφού έχουμε μικρά σπόρια, αν είχαμε κουκί θα γινόταν πιο μεγάλος. Επομένως κάντε διάφορους. Καθίστε, έχει και άλλους πάγκους ρε παιδιά. Φέρτε πάγκους. Αφού έχουμε πάγκους. Αυτό είναι ψηλό. Δεν το ψηλό πήρα. Σκούσω μία. Να δούμε αν θα πιέσει. Αν θα φυτρώσει. Πολύ ωραία. Να φέρουμε τελάρα και να βάλουμε χαρτιά. Μικρά τελάρα για να βάζουμε τους σπόρους. Τα μαύρα. Λάρα, βάζετε εκεί απευθείας τους σπόρους.
Είπαμε τις ιδιαιτερότητες, έτσι. Τα όσπρια τα μουσκεύουμε από μισή ώρα μέχρι δύο ώρες. Μεγέθους φακής μισή ώρα, όχι παραπάνω, γιατί σπάνε στη μέση. Κουκιά μεγάλα σε δύο ώρες και τα φασόλια στη μέση κάπου. Τρία τέταρτα μια ώρα, τα μεγάλα φασόλια. Τροπικά κουκιά, είναι μαύρα, μικρούλικα. Μα βλέπετε, αυτά μπορούν να βγουν ακόμη και στην έρημο. Πολύ παραγωγικά και δεν θέλουν καθόλου νερό. Αυτά είναι τα λούπινα. Που στην Κρήτη τα τρώνε, είναι γνωστά σαν λουμπούνια, τα έχουν σαν μεζέ για την τσιχουδιά, εντάξει. Και αυτά είναι τα πρώτα φυτά που βγαίνουν μετά την έκρηξη ενός ηφαιστείου. Όταν παγώσει η λάβα, το πρώτο φυτό που μπορεί να βγει είναι τα λούπινα. Και εδώ έχουμε ένα άλλο είδος κουκιών, ένα άλλο χρώμα, πάλι πιο μικρά, πολύ νόστιμα και αυτά και πολύ ανθεκτικά στην κληρασία. Αυτά όλα είναι από τη δικιά μας παραγωγή. Από το οποίο γίνεται η φάβα. Και αυτό φοβερά ανθεκτικό στην ξηρασία. Είπαμε για ξερικά εδάφη, για λιάνες και τα λοιπά. Είναι πολύ σημαντικό αυτό, έτσι. Λατούρι, η φάβα. Όλα αυτά είναι εύκολα να τα βρούμε στο... Εύκολα, δύσκολα, άμα ψάξετε να τα βρείτε. Όπου καλλιεργούν φάβα, έχουν τέτοιο σπόρο. Η Κρήτη επίσης έχει τέτοιο σπόρο. Η σπορά είτε ανοιξιάτικη είτε φθινοπορεινή πρέπει να γίνεται πριν την περίοδο των βροχών. Το ίδιο πράγμα. Πότε πρέπει να φύρετε. Τα ρίχνουμε το πιθόν. Έλα κάτσε. Θα σπείρουμε τον Οκτώβριο, αλλά τους βόλους έχουμε καιρό να τους κάνουμε χρόνο. Διαθέσουμε τον Ιούλιο ή τον Αύγουστο. Εάν κάνουμε σβόλους για να τους πήρουμε απευθείας μετά από μια, δύο, τρεις ημέρες, ελέγχουμε αν η σβόλη είναι στεγνή, αλλά δεν χρειάζεται να ελέγξουμε αν και οι σπόροι μέσα στους βόλους είναι στεγνοί. Γιατί αν είναι λίγο υγρή και φάνει καμιά βροχή από κοντά, θα βλαστήσει πολύ πιο εύκολα. Εάν τώρα χρειαστεί να τους βάλουμε σε τσουβάλια και να τους αποθηκεύσουμε ένα, δύο, τρεις μήνες ή και παραπάνω, πρέπει και οι σπόροι μέσα στους βόλους να είναι στεγνοί. Αλλιώς θα μουχλιάσουν στα τσουβάλια. Τα τσουβάλια να είναι από γιούτα, να είναι από φυσικό υλικό καλύτερα, να σε ένα χώρο καλά αεριζόμενο, χωρίς υγρασία, πάνω σε παλέτες, να μην ακουμάνε σε τσιμέντο και τέτοια τα τσουβάλια και αρπάξουν υγρασία και έτσι. Και από εκεί και πέρα, το κριτήριο για να ελέγξουμε αν οι σπόροι μέσα στους βόλους είναι κατάλληλοι για αποθήκευση, είναι το νύχι. Επιστημονικά λέμε ότι οι σπόροι που αποθηκεύονται είτε σε σβόλους μέσα είτε σαν σπόροι πρέπει να έχουν λιγότερο, όχι περισσότερο από 13% υγρασία. Υπάρχει ένα εργαλείο που λέγεται υγρασιόμετρο και μπορείτε να το χρησιμοποιείτε για αυτό το λόγο. Αλλά αν δεν το έχετε και δεν σας ενδιαφέρει, εγώ δεν το είχα ποτέ, το κριτήριο είναι το νύχι. Εάν ο σπόρος πιέζοντας με το νύχι σπάει εύκολα, σημαίνει ότι δεν είναι κατάλληλος για αποθήκευση. Αν είναι σκληρός και αντιστέκεται στην πίεση του νυχιού, σημαίνει ότι μπορεί να αποθηκευτεί για όσο καιρό θέλουμε. Βεβαίως, όσο πιο γρήγορα σπέρνονται οι σβόλοι και οι σπόροι, τόσο πιο σίγουρα αποτελέσματα έχουμε. Δεν θα τους αφήσουμε και 10 χρόνια, γιατί ο σπόρος χάνει την πλαστικότητα. Και σπόροι που είναι πάρα πολύ μικροί. Το νύχι, πώς το κατάλαβα.
Φαίνονται και εκεί ακόμη, και εκεί ακόμη φαίνονται. Λοιπόν, να βάλουμε μερικούς τώρα να μου σκέψουμε για να σας δείτε κι όλο. Εάν παρακολουθήσετε καλά και μάθετε όλες τις λεπτομέρειες, θα γλιτώσω από τα τηλέφωνά σας, γιατί περισσότεροι δεν προσέχουν εδώ. Με παίρνουν μετά τηλέφωνο για να μου πούν πράγματα που τα λέμε εδώ, έτσι. Γι' αυτό λοιπόν δώστε λίγο προσοχή, για να μην ταλαιπωριέμαι κι εγώ με τις ώρες, να εξηγώ τηλεφωνικά τώρα για το Σβόλο. Δεν γίνεται. Μπορούμε και να το ρίξουμε και έτσι αν θέλουμε. Το Σβόλο. Πρέπει να στεγνώσει. Άμα το ρίξεις έτσι θα γίνει πλιάτς. Μάλιστα. Να είναι αρκετά σκληρός για να μην γίνει λαπάς όταν το πετάξετε. Θέλουμε να έχει όγκο ο Σβόλος για να μπορεί το φυτό να βγει πιο εύκολα. Αν γίνει μια πλάκα δεν έχει νόημα. Πόσο χρειάζεται για να στεγνώσει ο Σβόλος? Καλά, με τέτοιο καιρό. Η μικρή σβόλη σε ένα 24ωρο με τον ήλιο του Αυγούστου στεγνώνουν, ακόμη και ο σπόρος μέσα. Οι πλακέ θέλουν 24 με μία με μία μισή μέρα. Ένα κουβά θέλω καλό, χωρίς τρύπες, από εκεί αυτή μαζί. Να μην κολλάνε μεταξύ τους. Να μην κολλάνε τα μπαλάκια. Σε καθόν και θα κολλήσω. Ένα να πεταχτεί λίγο μέχρι τη βρύση, να τα καλύψει με νερό αυτά, λίγο παραπάνω. Καλύψα το. Εάν γέμισε το ένα, παιδιά, κάνετε το άλλο. Μην βάλει το άλλο. Τα μουστάκια παραποσίτη. Ό,τι τελάρο γεμίζει, το αφήνετε έξω να στεγνώσουνε. Είναι και... Αυτό το στρίμωμα επιτρέπεται τόσο πολύ, να στριμώνεται. Εντάξει, έτσι. Τελαράκι άλλο έχουμε. Πάτε, βάτε, έχετε. Ρίδες, έχετε τελαράκια. Πάρτε τελαράκια, παιδιά. Πάρε λίγο κομματάκια από εκεί. Πάρτε όλο το. Με το χτύπημα διώχνουμε τα κενά, έτσι. Δηλαδή, και γίνεται πιο συμπαγές. Και έτσι. Καλά τα λες, αλλά σαν τυχερά. Τις ποράζεις με τριφύλι, το κάνουμε σβόλος. Για το τριφύλι μπορεί να γίνει σβόλος, όσο μικρό και αν είναι σπόρος μπορεί να γίνει. Αυτοί φτιάχνουν πιο ωραίο σπόρος εδώ. Εμείς είμαστε επαγγελματίες. Γιατί σαν τα πιο στρογγυλούς βόλους από όλους, έτσι. Αυτό είναι. Στρογγυλούς και τους πιο αμάρους. Άλλο, τελειώνει η μάζα. Να κάνουμε άλλη μια μικρή ποσότητα. Το αργυλόχωμα, κόκκινο χώμα. Στο λαχανικό με τους σπόρους μπορούμε να προσθέσουμε και αρωματικά βασιλικό. Ρωτάει αν στα λαχανικά τους σπόρους μπορούμε να βάλουμε και αρωματικά, εννοείται τα πάντα και βότανα και λούδια, ό,τι θέλετε. Κάντε ένα λαχανόκηπο που να είναι και λουλουδόκηπος και βοτανόκηπος και κολοκυθόκηπος. Παίξτε με τις ποικιλίες, δικό σας θέμα. Στην πετονιέρα μπορούμε να κάνουμε. Είπαμε ότι όλα μπορούν να γίνουν στην πετονιέρα. Είναι το ίδιο. Θέλει λίγο μαστοριά, το εξηγήσαμε, αλλά φαίνεται ότι δεν ακούτε, γι' αυτό και λίγο ησυχία κάτω, γιατί δεν ακούγονται όλοι. Μετά θα ρωτάτε τα ίδια. Όλα και ακόμη και οι πολύ μικροί σπόροι γίνονται σβόλοι. Απλώς θέλει μαστοριά, το είπαμε. Μαστοριά σε τι δηλαδή? Θέλει να ξέρετε, να κάνετε πολλές μπετονιέρες και να έχετε εμπειρία. Τι μαστοριά. Μπετατζής. 40 χρόνια φούρνο. Για σκυλά και τέτοια θα μιλήσουμε το απόγευμα. Ναι, ναι. Τα πρακτικά κομμάτια που θα ακολουθήσουν είναι χρήση εργαλείων, επιλογή εργαλείων και χρήση του σώματος, πώς δουλεύουμε το σώμα. Γιατί σχεδόν όλοι οι αγρότες δουλεύουν λάθος. Θα υπάρξει ένα κομμάτι για τα σιτηρά,
πως καλλιεργούμε σιτηρά και αύριο θα εμβαθύνουμε στα οποροφόρα δέντρα. Θα είναι αφιερωμένο όλη η μέρα στο φυσικό σχήμα το δέντρο, τα οποροφόρα δέντρα, πώς μπορούμε να καλλιεργήσουμε πουρώνα και όλες τις σχετικές ερωτήσεις. Επομένως το απόγευμα έχουμε σιτηρά και χρήση εργαλείων, επιλογή εργαλείων. Πώς πάμε, τι εργαλεία διαλέγουμε, ποια είναι τα κριτήρια. Γιατί δεν τα ξέρετε και θα πάτε να πάρετε εργαλεία που θα κουράζουν το σώμα σας και δεν θα κάνουν και σωστή δουλειά. Το θεωρώ ένα πολύ σημαντικό κομμάτι και ανάμεσα στα άλλα που ευχαριστώ το Φουκουόκα ή τη ζωή μέσα από το Φουκουόκα είναι ότι μου έδωσε τέτοια δυνατότητα να ξέρω τόσο καλά τη χρήση των εργαλείων που μπορώ να δουλεύω ώρες ολόκληρες χωρίς ποτέ να κουράζουμε και αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό. Γιατί αν δουλεύω αν δεν δουλεύω σωστά, κουράζομαι περισσότερο, τρώω περισσότερο, πρέπει να παράγω περισσότερο για να φάω περισσότερο και άρα από το do nothing πάμε στο do everything. Από το να κάνουμε λίγα πάμε στο να κάνουμε πολλά, έτσι. Είναι πολύ σημαντικό. Να ετοιμάσουμε το μείγμα για να κάνουμε... Το κλάδεμα ενδείκνυται στα οποροφόρα και στην ελιά. Αύριο θα πούμε για το κλάδεμα. Είπαμε ότι όταν τα δέντρα έχουν φυσικό... Την επόμενη περίοδο φύτωση της σποράς. Αλλά αυτό σημαίνει να ξέρετε να κάνετε πολύ καλά σβόλους. Δηλαδή μπορώ να κάνω τους σβόλους το χειμώνα, τις ντομάτες, τις πιπεριές, δεν ξέρω οτιδήποτε άλλο, και να τους πήρω την άνοιξη. Γενικά όμως τώρα μια και αναφερόμαστε, ντομάτες, πιπεριές, μελιτζάνες, προτιμούμε να βάζουμε φυταριές. Για όλα τα άλλα σπόρους. Επειδή οι ντομάτες, οι πιπεριές, οι μελιτζάνες δεν μεγαλώνουν γρήγορα, δεν μπορούν να ανταγωνιστούν τα αγριόχορτα. Εξαίρεση ντομάτα κερασάκι, μπορεί με απευθεία σπορά. Είναι η περίπτωση λοιπόν, η λεπτομέρεια που κάνουμε φυταριές. Εντάξει, μικρά φυτά δηλαδή, αυτό σημαίνει φυταριές. Για όλα τα άλλα με σπόρους, ακόμη και για τα λάχανα, για τα κουνουπίδα, για μπρόκολα, σπόροι απευθείας. Η αγκιοπλαστική το ίδιο χώμα χρησιμοποιεί, τα πύληνα ας πούμε. Σχεδόν. Το είπα, αλλά δεν άκουσατε. Είπα ότι το λένε γλίνα, είπα ότι είναι το ίδιο υλικό που έχουν οι κεραμίστες. Μάλιστα. Άρα λοιπόν, απλά έχει ντομάτες εξαιρετικές με όχι σε σβόλους. Μπορεί να κάνουμε φυτά μικρά. Το κερασίκι είναι αυτό που λέμε η ντομάτα. Είναι μικρή ντομάτα. Μπορεί να είναι και πάλι. Ταξίπτυση όχι. Στη φυσική καλλιέργεια δεν μας ενδιαφέρουν. Σε άλλες μορφές γεωργίας υπάρχουν συντροφικά φυτά κτλ. Αυτό είναι ανθρώπινο νου για μένα. Τις παίρνεις διάφορα και... Μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε τον άργυλο, είπαμε τον πράσινο, αυτό που βρίσκουμε στην θάλασσα. Δοκιμάστε και βλέπετε. Αυτός τους σπόρους που δεν τους βρέξαμε, δεν τους μουλιάσαμε. Μουλιάζουμε μόνο τα όσπρια, είπαμε, όχι τους άλλους σπόρους, μόνο τα όσπρια, αυστηρά. Γιατί φουσκώνουν και σπάνε το σβόλο, αυτός είναι ο λόγος. Το όσπρια αυτό. Μάλλον, μάλλον. Αυτό εσύ είχε για τα κτηνοτροφικά που είπατε. Αν είναι όσπρια, ναι, εννοείται. Σωστό για κτηνοτροφικό δεν θεωρείτε. Κάποιος. Δεν υπάρχει νερό. Να αρχίσουν να βγαίνουν μετά. Να φέρει κάποιος νερό. Όχι, αυτό είναι για την επόμενη χρονιά. Α, για μετά, εντάξει. Θα φτιάξουμε και αυτό σβόλους. Μετά όταν θα φύγουμε εμείς. Μετά να τα ακούνε όλοι. Είναι από αυτό.
Βάλε ποικιλία λαχανικών, σποράκια και τα ρίχνεις επί τόπου. Σίγουρα το 70% θα χτυρώσει. Είδες, οικονομική δουλειά, αυτό είναι. Μικρά και λιγότερο κόστος. Με έχει στείλει το κανάλι, σας παρακαλώ, κύριε. Σας παρακαλώ, με έχει στείλει το κανάλι και με πληρώνει τώρα το TV9. Το TV9, ναι. Λοιπόν, επιχείρηση καθαρά χέρια. Τώρα να εξηγήσουμε, ακούστε λίγο προσεκτικά, ποιες είναι οι διαφορές ανάμεσα σε ένα στρόγγυλο σβόλο και σε ένα δίσκο σβόλο, έτσι. Τον οποίο χρησιμοποιούμε, είπαμε, οι στρόγγυλοι σβόλοι είναι καλοί για λαχανόκηπους, για το χωράφι, που έχει χόρτα και επίσης για την περίπτωση που τα σπείρουμε στα βουνά ανάμεικτο με αυτούς. Αυτοί οι σβόλοι διαλύονται σχετικά γρήγορα, δηλαδή μετά από ένα μήνα όσο και καλά φτιαγμένοι να είναι, αν φάνε κάποιες βροχές, διαλύονται. Αλλά βέβαια τα ετήσια αυτά λαχανικά, ψυχανθή, σιτηρά προλαβαίνουν να βγουν, δεν έχουν πρόβλημα. Δέντρο όμως έχει πρόβλημα. Το δέντρο θέλει μήνες για να βλαστήσει. Θέλει να φάει κρύο, ζέστη, βροχές, χιόνια κτλ. Και μετά την άνοιξη να βλαστήσει. Οι δισκοειδείς βόλοι λοιπόν συμπεριφέρονται πολύ καλύτερα. Μπορεί και 6 και 8 μήνες να κρατηθεί χωρίς να διαλυθεί. Τρώγεται λίγο από κάτω σιγά σιγά με τις βροχές, αλλά κρατάει το σχήμα του. Βγαίνουν οι σπόροι, μπορεί να βγουν και 8 και 10 φυτά εδώ πέρα. Θα φέρουμε τις φωτογραφίες μετά το απόγευμα να τις δούμε, γιατί τις ξέχασα στο σπίτι. Συμπεριφέρεται λοιπόν σε μια φυτοκοινωνία. Θα δείτε από τις φωτογραφίες ότι ακόμη και 100 φυτά να υπάρχουν, αντέχουν περισσότερο και στο κρύο και στη ζέστη. Ενώ εμείς σύμφωνα με τη θεωρία του Νταρβίν θα περιμέναμε ότι 100 φυτά μαζί θα ξερενόντουσαν όλο. Άρα και σε αυτή την περίπτωση οι σβόλοι αυτοί, επειδή έχουν περισσότερα φυτά, πλεονεκτούν. Έχει πιο πολύ χώμα ως το φυτό, οπότε μπορεί να δοκιμήσει καλύτερα. Εδώ όταν βγει η ριζούλα του, πολλές φορές μπορεί να βγει από τα πλάγια. Οπότε αν τη δει ο ήλιος και ο άλλος μπορεί να ξεραθεί. Σε αυτή την περίπτωση, επειδή αυτό είναι σε επαφή με το έδαφος, η ρίζα μπαίνει και κατευθείαν τρυπώνει στο κυρίως έδαφος της περιοχής. Άρα σε αυτή την περίπτωση πολύ σπάνια να εκδίγει στα πλάγια, επομένως είναι καλύτερα προστατευμένη. Και βέβαια εδώ αυτή η επιφάνεια απορροφάει πολύ περισσότερο νερό από τις βροχές ή από την υγρασία. Ευνόητο. Καλύτερο ευαδόν. Γι' αυτό λοιπόν και για όλους αυτούς τους λόγους επιμένουμε σε αυτούς, αλλά μπορεί σε μερικές περιπτώσεις να κάνουμε μεικτές σπορές ή να κάνουμε μικρές ροδέλες. Άρα συμπέρασμα, ο σπόρος άμα γίνει έτσι είναι πιο καλύτερος και τον ρίξεις κάτω. Για το νιομπίλι. Να ρωτήσω κάτι, σε πλαγιές δεν υπάρχει κίνδυνο. Κράβος, γιατί πατάει. Και βαδόν είναι καλύτερο. Όλοι σε πλαγιές ρολάρουν επίσης, έτσι, ενώ οι άλλοι έχουν. Βεβαίως μπορεί να τους δώσετε και διάφορα σχήματα. Κάποιος έκανε φόρμες και είχε σχήμα δορυφόρου, να έχει και ποδαράκια. Όλα μπορεί να γίνουν. Το θέμα είναι αν είμαστε εμείς να πάρουμε τις φόρμες από τους κουραμπιδιές. Ένα άλλο στυλ που κάνουμε και είναι το πιο απλό, αυτό που προτείνω σε όσους δεν έχουν μπετονιέρα ή παρέα. Παίρνουμε ένα κουβά, βάζουμε νερό, χώμα και σπόρους, το κάνουμε λάσπη αλλά παχιά λάσπη. Πες το ότι κάνετε κεφτέδες και παίρνετε μετά κεφτέδες. Και τους αφήνετε απαλά, όχι σπλάτς, γιατί μετά θα γίνει πλακή και δεν θα έχει όγκο. Να έχει όγκο όταν πέσει ο κεφτές πάνω σε εντάξει, λογικό είναι. Τα φυτά άνετα. Αυτό έχει όγκο. Αυτό είναι ο πιο απλός τρόπος να σπείρετε και το χρησιμοποιούμε αυτόν τον τρόπο σε πλαγιές. Όταν είναι πλαγιά έτσι πολύ απότομη, πάμε και κολλάμε αυτά τα κεφτεδάκια πάνω στην πλαγιά. Και μπορούμε με αυτόν τον τρόπο, δεν ρολάρουν, δεν κατρακυλάνε, γιατί κολλάνε σαν βεντούζες. Περίπου παχύ σκεφτές. Αλλά όχι πολύ αυτός για να κολλάει, να έχει λίγο λασπόδι υφή, έτσι. Αυτός είναι ο πιο απλός τρόπος να σπείρετε ένα χωράφι. Πέστε ότι έχει οποροφόρα δέντρα, δεν έχετε όπως σας είπα ούτε παρέα ούτε μπετονιέρα και παίρνετε το κουβά, ανακατεύετε χώμα, νερό και σπόρους και ρίχνετε και φτεδάκια διάσπαση. Και δημιουργείτε έτσι μικρές νησίδες βλάστησης. Εντάξει. Και βάλτε έτσι. Παραγωγή σβόλων και ροδελών σε λεκάνη, χωρίς τη χρήση μπετονιέρας. Θα χρειαστούμε λεκάνη ή κουβά, αργυλόχωμα, σπόρους, νερό και εργαλείο κοπής λουκάνικων. Να προσέξετε το βίντεο την ποσότητα του αργυλοχώματος και των σπόρων.
ζυμώνω και πλάθω σβόλους και κόβω ροδέλες με το μηχάνημα κοπής, το οποίο είναι απλή κατασκευή, τελάρω με σύρμα. Στη συνέχεια, απλώνω να στεγνώσουν οι σβόλοι και οι ροδέλες. Καλή επιτυχία! Εδώ ένα site για πληροφορίες. Τηλέφωνο στο κλείσο χώρι έδεσας για να μιλήσετε και να στείλετε οτιδήποτε με τον κύριο Μανίκη Παναγιώτη. Θα ομιλήσετε. Κέντρο φυσικής καλλιέργειας, αν πατήσετε στο ίντερνετ, θα δείτε και εκεί ενημέρωση. Όπως και στο Natura Farming. Λοιπόν, πάρτε το ένα κουβά, όλα από εδώ.